Επιστρέψαμε. Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε και στους πολιτικούς μας καλεσμένους. Κυρία, κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χοδωράκη. Πρώτα και ο Τζέντλεμαν, ο Γιάννης Αντατσόπουλος, έδειξε την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου, πρώην Υπουργό. Ο Σπύρος Αγαρανικόλας, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τελεγιορίδου από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Φίλιππος Αχινίδης, επίσης με υπουργικές εμπειρίες, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο συζητάμε όλοι. Είναι σαν να τα σκέπασε όλα, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια ευαισθησία, την οποία όμως στη Βουλή την είδα να μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό. Η ευαισθησία του πολίτη σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση που φαίνεται να ρίχνει στα πιο μαλακά τον κύριο Μίχο, ο Θεός να τον κάνει κύριο, από τη μια πλευρά, και από την άλλη η Βουλή με αυτή την εικόνα, κύριε Αγαρανικόλα, φταίς εσύ, όχι φταίς εσύ, είσαι γεννήτσαρος, εσύ ήθελες να θωρήσεις τους βιαστές. Κοιτάξτε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν μπορώ να πούμε τίποτα στην ενεξελίξη αυτή τη στιγμή δίκη. Αφενός γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Άρα λοιπόν ό,τι μαθαίνετε εσείς δημοσιογράφοι είναι καθαρά από πληροφορίες, παρά τη διάρρευση της εισαγγελικής πρότασης. Καλό είναι να περιμένουμε την οριστική κρίση του δικαστηρίου για να δούμε τελικά την κρίση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά βέβαια και την καταδίκη αλλά και τις επιβαλλόμενες ποινές. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε λίγο, κύριε Χουδαλάκη, επί της ουσίας σε ό,τι αφορά την κρίση του δικαστηρίου, να σεβαστούμε τη διαδικασία αφού είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έρχομαι στο πολιτικό όμως, σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Και είδαμε και το βίντεο τώρα και πραγματικά απορώ με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τζανακόπουλο που για άλλη μια φορά θέλαν να μετατρέψουν μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή σε ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό και να μετατρέψουν τη συζήτηση, να ατρέψουν μάλλον τη συζήτηση αυτή σε ριγκ πολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν ξέρουν πάρα πολύ καλά στο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Τελεγιορίδου. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι πριν τις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ μερικές μέρες πριν κλείσει η Βουλή άλλαξε τους ποινικούς κώδικες, ένα εκ των οποίων αδίκημα το οποίο επρόκειτο να γίνουν οι αλλαγές ήταν και αυτό του βιασμού ανηλίκου. Και ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Χοδαλάκη, από την άλλη, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλαξε αυτά που άλλαξε τα κακώς κείμενα των αλλαγών του ΣΥΡΙΖΑ και μετέτρεψε το αδίκημα αυτό σε κακούργημα με μία μόνο επιβαλλόμενη ποινή. Ποια είναι αυτή? Ισόβια κάθριξη. Και το λέω αυτό γιατί συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, κύριε Χοδαλάκη, θα δικαστούν από το δικαστήριο σήμερα, όχι με τον αυστηρότερο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά με τον ευμενέστερο νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Μην λοιπόν κουνάνε το δάχτυλο σε μια τέτοια τραγική ιστορία, γιατί πραγματικά εμείς ενδιαφερόμαστε και για το τι θα γίνει για το παιδί αυτό, όπως νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία, που είναι το θύμα αυτής της ιστορίας. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Έχετε το προνόμιο να ασχολείστε εσείς με αυτό το παιδί και τα λοιπά, και όλοι οι άλλοι είναι και αδιάφοροι? Δεν είπα για το προνόμιο. Εγώ δεν μίλησα για κανένας προνόμιο, κύριε Χουδαλάκη. Αλλά είναι θράσος και προκλητικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όταν έχουν αλλάξει ένα νόμο ευνοϊκά για τους δράστες για τα συγκεκριμένα αδικήματα, να κουνάνε το δάχτυλο και να δείχνουν μια ψευδοαριστερή ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, όταν οι ίδιοι στην πράξη αλλάξαν την νομοθεσία και σήμερα ο Μίχος και όλοι όσοι κατηγορούνται δικάζονται, κύριε Χουδαλάκη, με τις ευνοϊκές διατάξεις, και θέλω να ακουστεί καθαρά αυτό, με τις ευνοϊκές διατάξεις που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν μπορούν να δικαστούν με το αυστηρότερο πλαίσιο. Πρέπει να δικαστούν, γιατί όταν συνελήφθησαν, υπάρχει η αρχή ότι δικάζονται με βάση τον ευμενέστερο νόμο. Όταν συνελήφθησαν, λοιπόν, συνελήφθησαν ενώ ίσχυε ο ευνοϊκός νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα. Κύριε Τελεγιορίδου, τι να πω για αυτά που λέει ο κύριος Καρανικόλας. Εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να μπει σε επίπεδο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης με την μορφή που προσπαθεί να την κάνει ο κύριος Καρανικόλας, ο οποίος σήμερα υπερασπίζεται την κυβέρνηση, λίγους μήνες πριν κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα σχολιάσω. Πάντα κατηγορούσα τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχετε μπερδέψει λίγο, κύριε Καρανικόλα. Πάντα το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσα. Πάντα το ΣΥΡΙΖΑ, και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν σας έχω διακόψει και θα σας παρακαλούσα να είσαστε λίγο πιο ευγενικός. Όταν αναφέρεστε σε μένα και είναι προσωπική μορφή, θα σας απαντάω, κύριε Τελεγιορίδου. Με εσάς λοιπόν κάνω τη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να μην προσωπική μορφή, όταν μου αναφέρετε προσωπική μορφή για την πορεία μου, θα σας απαντάω, κύριε Καρανικόλας. Ο κύριος Καρανικόλας, λοιπόν, που λίγους μήνες πριν κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία, ποτέ δεν κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Λέτε ψέματα, κύριε Τελιγιορίδου. Λέτε ψέματα. Και το ποιος αλλάζει από μήνα σε μήνα άποψη, πάρα πολλές φορές. Σας προκαλώ. Μία δήλωση που κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να μιλήσω. Επί 7 χρόνια η κριτική μου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος γνωρίζει, ο κόσμος γνωρίζει. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Θα σας παρακαλούσα και εγώ να αφήσετε την κυρία Τελιγιορίδου. Όχι, όταν μου προσωπική μορφή θα απαντάω. Μα έχουμε βγει πάρα πολλές φορές μαζί, κύριε Καρανικόλα, σε εκπομπές με άλλη σας κομματική ιδιότητα και αυτό που λέω είναι σαφές. Ο κύριος Χουδαλάκης μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, εάν πάντα έλεγα το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πήρσατε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και του κυρίου Λοβέρντου στην υποψηφιότητα. Δεν διαγράφω την πορεία μου, κύριε Χουδαλάκη. Εάν δεν τη διαγράφετε, καλό θα ήταν να θυμάστε ότι ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αντιπολιτευόσασταν τη Νέα Δημοκρατία. Μα αυτό λέω απλά. Και μάλιστα έχει γίνει και σε κατηδία σε άλλη συνέντευξη που έχουμε δώσει μαζί. Να λέω δημόσια αυτό που πίστευα. Δεν ήρθαμε εδώ όμως για να κάνουμε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα. Κοιτάξτε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να κρατήσετε τους όρους τους τηλεοπτικούς για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι συνομιλητές σας. Έχετε μάθει στους μονολόγους. Να μην απευθύνεστε σε μένα αντιπροσωπικού, λοιπόν. Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, πάρα πολύ να αφήσετε και τους συνομιλητές σας να ολοκληρώσουν. Η υπόθεση του Κολονού είναι τεράστια. Αυτά που βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας πραγματικά προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Προφανώς δεν θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να κρίνω την εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας. Περιμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Είναι γεγονός όμως με αυτό που προτείνεται από την εισαγγελέα, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, γιατί όλοι κρίνονται, είναι ότι έχουμε μια δεύτερη κακοποίηση ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν με τον χειρότερο τρόπο και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία. Πέραν αυτού, βέβαια, η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει. Έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Με βάση ποιο πλαίσιο θα κρίνει? Εκείνο όμως που θέλω... Συνεχίζετε να διακόπτετε, κύριε Καρανικόλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρανικόλα, μην μετατρέψετε το τραπεζέρι. Γιατί η εισαγγελέα αυτό που λέει δεν καταδικάζει για βιασμό. Λέει ότι με τη συνένεσή του. Το παιδί απλά το διευκόλυνε. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για τον ποινικό κώδικα, τι προβλέπει για το βιασμό. Μιλάμε για μία απόφαση η οποία λέει ότι ο κύριος Μίχος απλά διευκόλυνε το 12χρονο παιδί. Εδώ λοιπόν πραγματικά μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Ο ίδιος ο κύριος Μίχος είχε παραδεχτεί στις απολογίες του, όπως έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ήταν ερωτευμένος, λέει, με το 12χρονο, ότι συνεδρέθηκε κάποιες φορές μαζί του και τώρα μας λένε ότι απλά διευκόλυνε το παιδί και ο ίδιος δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία. Σαχινίδη. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη τελικά θα δικαιώσει το παιδί. Μία τοποθέτηση από εσάς, γιατί θέλω πραγματικά να ανοίξουμε την κουβέντα για το κράτος δικαίου και με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά επειδή ξαναλέω ότι όλος ο κόσμος αυτό συζητάει σήμερα, θα ήθελα και από εσάς μια πρώτη προσέγγιση και θα παρακαλέσω και τον κύριο Καρανικόλα. Φαντάζομαι ότι σε μένα δεν θα μιλήσει ο κύριος Καρανικόλας για ευνόητους λόγους. Να σέβεται τη φιλοξενία. Πάμε λιγάκι να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η δίκη αυτή γίνεται εν κρυπτό. Και γίνεται εν κρυπτό γιατί πρέπει να προστατευτεί το θύμα της υπόθεσης αυτής και επομένως ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε από διαρροές. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση, το είπατε και εσείς, κύριε Χουδαλάκη, αλλά με προβληματίζει αν αυτές οι διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και το λέω αυτό γιατί οι πολιτικοί ελέγχονται από τους πολίτες. Έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι οι δικαστές δεν αξιολογούνται από τους πολίτες για τις αποφάσεις τους? Και σας το λέω αυτό γιατί αν κοιτάξετε μία πρόσφατη δημοσκόπηση για το τι πιστεύουν οι πολίτες για μια άλλη υπόθεση, αυτή την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, έχουν σφοδρότατες επιφυλάξεις, πάνω από 75%, τόσο για το ρόλο της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά έχουν τις ίδιες επιφυλάξεις για το τι θα κάνει τελικά η δικαιοσύνη στην υπόθεση των τεμπών. Αυτό τι σημαίνει? Η εμπειρία που έχουμε είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών της χώρας είναι και η λειτουργία της δικαιοσύνης. Συνήθως η κριτική ασκείται ως προς το χρόνο κατά το οποίο έρχονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν τώρα επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει και προκύψει ότι πραγματικά η εισαγγελέας έκανε αυτήν την εισήγηση, ειλικρινά δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο από το να προσπαθήσω να καταλάβω με ποιο σκεπτικό προσπάθησε να απαλλάξει το συγκεκριμένο πρόσωπο από αυτήν την ευθύνη που του καταλογίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει όλοι να έχουν αίσθηση και συναίσθηση για τις απαιτήσεις που έχει σήμερα η κοινωνία. Η κοινωνία σήμερα θέλει τόσο από το πολιτικό σύστημα, αλλά και από την τρίτη εξουσία, τη δικαστική εξουσία, να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην κοινωνία και ποιες είναι οι προσδοκίες της κοινωνίας. Έχουν απογοητευτεί από τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Ας μην συνεχίσουμε να τους απογοητεύουμε ούτε οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αλλά ούτε και οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας. Κύριε Σαχινίδη, ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα παρέα και με τον Βασίλη Τοσκουρή και την Ελή Τριανταφύλλου, αναφερόμενος στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία με δύο κουβέντες λέει ότι δεν μας αφήνουν να φτάσουμε στην αλήθεια των τεμπών. Ναι. Μας εμποδίζουν την αλήθεια. Και κάνει και αναφορά σε αυτό το νόμο περί συγκάλυψης της ευθύνης υπουργών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εδώ στα αλήθεια έχουμε βρεθεί απέναντι σε μια τραγωδία που δεν τη σηκώνει, δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Έτσι. Θρηνήσαμε τα παιδιά μας σε ένα τρένο που υποτίθεται κατά τα άλλα είναι το ασφαλέστερο μέσο. Μετά είδαμε το σημερινό γεγονός και αναρωτιέμαι αν, κύριε Καρανικόλα, είστε και δικηγόρος, δεν είστε? Ναι. Αν αισθάνεστε ότι αυτό το πράγμα που λέμε σήμερα σύστημα δικαίου στην Ελλάδα δουλεύει. Αν το αποκούμπει κάθε αδύναμο πολίτη που μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από κάποιον πιο ισχυρό, δουλεύει. Ότι αν εγώ ήμουν ο πατέρας της κοπελίτσας χωρισμένος από τη γυναίκα μου και την έβλεπα να εκδίδεται, θα βρίσκα άκρη. Αν ήμουν ο πατέρας ενός παιδιού χτύπα ξύλο που βρισκόταν στο τρένο με τα τέμπη, θα βρίσκα άκρη. Καταρχάς, κύριε Χουδαλάκη, είναι λάθος συλλογισμός να συγχαίουμε τις δύο περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά την υποκρίση περίπτωση αυτή του Κολονού, εγώ επιμένω, καλό είναι να περιμένουμε την κρίση του δικαστηρίου. Μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να πάρει όποια απόφαση αυτό κρίνει. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε την κρίση του δικαστηρίου και μετά είμαστε εδώ. Η παρέμβαση Ευρωπαίας Εισαγγελέας, πώς σας φαίνεται? Έρχομαι σε αυτό. Γιατί έρχεται και καπάκι από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, και αυτά να μην τα μπλέκουμε όλα μαζί στο ίδιο μίξερ, γιατί δεν συνδέονται. Αποτελούν όμως αναπόσπαστο τμήμα του ψηφίσματος. Αποτελούν ή δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ψηφίσματος? Αποδεδειγμένα προσβολή στο κράτος δικαίου έχουμε με τις δηλώσεις, απανωτές δηλώσεις των πρώην υπουργών και του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Τσίπρα, και των πρώην υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα. Όταν ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης μίλησε για ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης μέσα στο Μαξίμου και ένα παρασύστημα μέσα στο Μαξίμου, όταν ο κύριος Τσίπρας μίλησε για την υπόθεση της Νοβάρτης και είπε για ατυχείς χειρισμούς, και όταν ο κύριος Κούλογλου προημερών μας είπε ότι εν γνώση του κύριου Τσίπρα, χωρίς να υπάρξουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, στοχοποιήθηκαν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κύριου Τσίπρα και βιώσανε όλο αυτό που βιώσανε με τη συμμορία της Νοβάρτης. Έρχομαι τώρα στο θέμα της εισαγγελέως που αναφέρατε. Και σας παρακαλώ πολύ, από έτσι ένα στοιχειώδη σεβασμό σε ερωτήσεις που κάνω, να μου απαντάτε. Απαντάω. Όχι, δεν μου απαντήσατε. Μου κάνατε πολιτική αναδρομή. Όχι, δεν κάνω αναδρομή. Σας είπα ότι όταν μιλάμε για ζητήματα προσβολής κράτους δικαίου, ονοματεπώνυμο έχει διακυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Εισαγγελέως λοιπόν, από την Ευρώπη μιλάει για σήμερα. Ωραία. Και έρχομαι, σήμερα λοιπόν, λέει ότι εμποδίζεται να βρει άκρη για τα τέμπη. Ακούστε, σήμερα. Ακούστε. Πρώτον, θεωρώ προσβλητικό μία εισαγγελέας Ευρωπαία, το ρόλο της οποίας σέβομαι απόλυτα, να λέει ότι προσπαθεί η ελληνική δικαιοσύνη να εμποδίσει το έργο της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Είναι, θεωρώ, προσβολή στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Και ελπίζω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην ονοθετούν την άποψη ότι εμποδίζεται η έρευνα, η ποινική έρευνα στην ελληνική ποινική δικαιοσύνη, γιατί κατ' ουσίαν έτσι προσβάλλουμε τους δικαστές και τους ανακριτές, οι οποίοι νυχθημερών δουλεύουν για τη διελέκευση αυτής της υπόθεσης. Τώρα, πολιτικά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Την προηγούμενη φορά με το ψήφισμα από το Ευρωκοινοβούλιο, λέγατε ότι ήταν ένα ζήτημα που είχε να κάνει με πολιτικές ιδιοτέλειες. Όταν αριστεροί, οικολόγοι, πράσινοι, σοσιαλιστές κλπ. Τώρα λέτε ότι η κυρία εισαγγελέας από την Ευρώπη έχει κάποιο θέμα, κάποιο μένος, κάποιο άλλο λόγο. Εγώ δεν είπα να μην λέει. Μα ρωτάω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ αυτό που μπορώ λέτε να σας πω και να σας απαντήσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, καταρχάς, ξαναλέω ότι η υπόθεση ακόμα βρίσκεται στα χέρια της ανεξάρτητης ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης. Μάλιστα. Καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρώσει τις ερευνές της. Όμως, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, κύριε Χουδαλάκη, γιατί ο ψόγος, από ό,τι καταλαβαίνω, προς τα εκεί κατευθύνεται. Προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Γιατί το λέτε? Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω. Κανένας... Εσείς το κάνατε μόνος σας. Όχι. Δεν ανακάτεψε κανένας. Ο υπενιγμός δεν είναι για τη δικαιοσύνη, είναι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μπράβο. Και αν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, για παράδειγμα, λέει ότι ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Καραϊβάζ, έχει δολοφονηθεί και η οικογένειά του ακόμα δεν έχει μάθει ποιος τον σκότωσε. Διερευνάται ακόμα η υπόθεση. Ναι, διερευνάται. Ωραία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν εξιχνίαστο έγκλημα εναντίον του τύπου. Προσβολή στο κράτος δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία των δημοσιογράφων, για παράδειγμα, σημαίνει ότι επεμβαίνει η κυβέρνηση στο ρόλο των δημοσιογράφων. Προσβολή στο κράτος δικαίου σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, κύριε Χουδαλάκη, σημαίνει ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, επεμβαίνει στο ρόλο της δικαιοσύνης. Έχετε κάποιο τέτοιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση θέλει να παρεμποδίσει το έργο της δικαιοσύνης, όταν η ίδια η κυβέρνηση, και κλείνω με αυτό και ακούστε το, διευκόλυνε το ρόλο της δικαιοσύνης και το έργο της δικαιοσύνης στην εξακρίβωση των αιτίων που οδήγησαν στα τέμπη. Θυμίζω και κλείνω ότι μέχρι το καλοκαίρι, κύριε Χουδαλάκη, δεν μπορούσαν οι δικαστές και οι ανακριτές να ακούσουν τις συνακροάσεις των μοιραίων μηχανοδηγών. Και ήρθε η κυβέρνηση με τροπολογία που έδωσε τη δυνατότητα συνακροάσεως αυτών των τραγικών συνομιλιών. Όπως και επίσης διευκόλυνε την επιτάχυνση της διαδικασίας η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι προσπαθεί. Μην λέμε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος θέλει να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν αυτές υπάρχουν. Κυρία Τελιγιορίδου, εσείς την εισαγγελική αυτή παρέμβαση από την πλευρά της Ευρώπης πώς την κρίνετε? Γιατί εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μεταφραστεί όλο αυτό σε μια πολιτική αντιδικία. Εγώ άλλο πράγμα καταλαβαίνω ως πολίτης. Ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που εμποδίζει επί της ουσίας να φτάσει κάποιος στην αλήθεια. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με πάρα πολλά περιστατικά που έχουν γίνει στη χώρα μας, η κυβέρνηση προσβάλλει τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα στο εξωτερικό. Προσβάλλει γιατί το κράτος δικαίου δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το έγκλημα που έχει γίνει στα Τέμπη, που έχασαν τη ζωή τους 57 νέοι άνθρωποι. Άδικα. Έχει πολιτικές ευθύνες. Έχει ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει τις ευθύνες αυτές. Πάλι τα ίδια, κύριε Καρανικόλα. Σας παρακαλώ. Πολιτικές ή ποινικές, θέλω να το διευκρινίσετε αυτό. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέας μιλάει και για ποινικές ευθύνες που έχουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές? Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Επειδή λέτε ποινικές ευθύνες, να μας πείτε ποιες είναι αυτές. Κύριε Χουδαλάκη, θα με προστατεύσετε ή θα προστατεύσω μόνοι μου τον εαυτό μου? Σε αυτό το τραπέζι δεν έχει βρεθεί. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να με ρωτήσει ποτέ, Γιώργο, ποιοι είναι οι άλλοι καλεσμένοι. Οι άνθρωποι με εμπιστεύονται όλοι, όπως και εσείς, σε μια συζήτηση που είναι διάλογος. Λοιπόν, αφήστε να ολοκληρώσει μια κουβέντα και η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αχινίδης. Μια κουβέντα. Η κυβέρνηση λοιπόν και η κυβερνητική πλειοψηφία προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα αυτό. Να το συγκαλύψει κλείνοντας την Εξεταστική Επιτροπή Άρων-Άρων. Χωρίς να συγκαλέσει βασικούς μάρτυρες. Τους βασικούς μάρτυρες, τους εκπροσώπους των μηχανοδηγών, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Τρένοσέ, οι οποίοι έχουν δηλώσει τα εξώδικα που έκαναν σε χρόνο πολύ πριν το ατύχημα, όπου προειδοποιούσαν ότι δεν υπάρχει η ασφάλεια των δρομολογίων των τρένων. Εκεί λοιπόν, και μάλιστα εξώδικα που θυροκολλήθηκαν και στο γραφείο του στην Υπουργού. Ελληνική δικαιοσύνη την παρέμβαση της Ευρωπαίου Εισαγγελέας? Θεωρώ ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν κάνει παρέμβαση, κάνει μία εκτίμηση για το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, και βάζω επιπλέον το γεγονός ότι στην Εξεταστική Επιτροπή υπήρξε μία προσπάθεια συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος γνώριζε ότι δεν υπάρχει η ασφάλεια στα σιδηροδρομικά δρομολόγια και δεν έκανε τίποτε γι' αυτό από το καλοκαίρι του 2019, όπου δεν έκανε καμία ενέργεια για την καταστροφή που υπήρχε με την πυρκαγιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισσας, γιατί εκεί δεν βρήκε η κυβέρνηση 10 ή 15.000 ευρώ, αλλά μετά το ατύχημα βρήκε πολλαπλάσια χρήματα για να μπαζώσει τα στοιχεία. Δεν μπορεί να γίνει συγκάλυψη. Η υπόθεση αυτή είναι τεράστια και πρέπει όλα να βγουν στο φως. Και αυτή τη στιγμή αυτό το απαιτεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούν να αποδοθούν οι ευθύνες αυτές. Κύριε Σαχινίδη, κύριε Υπουργέ, θέλω να βάλω το ίδιο ερώτημα. Θεωρείτε ότι αυτή η ευρωπαϊκή παρέμβαση εκ μέρους του εισαγγελέα είναι παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν σέβεται την ανεξαρτησία της? Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, αν μπορείτε σε μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει προωθητικά. Αν δηλαδή μια παρέμβαση από την Ευρώπη θα μπορούσε να πιέσει τα πράγματα, ώστε να μην μείνουμε σε αυτά που είμαστε σήμερα. Καταρχάς, αυτό που είπε η εισαγγελέας είναι μια διαπίστωση. Ότι τη στιγμή που έχει στείλει ένα πόρισμα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τη δυνατότητα να συζητηθεί αυτό το πόρισμα. Τι λέει αυτό το πόρισμα και πώς συνδυάζεται, αν θέλετε, και με το πόρισμα της Επιτροπής που συγκρότησε η ίδια η κυβέρνηση? Λέει η Επιτροπή που συγκρότησε η κυβέρνηση ότι αν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση θα είχαμε αποφύγει το ατύχημα. Έρχεται το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέας και τι λέει? Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες που δεν προχώρησε η σύμβαση συγκεκριμένη. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μία σχέση ανάμεσα στην υλοποίηση ή στην μη υλοποίηση της σύμβασης και στο αντιστοίχημα, νομίζω ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε κανείς να κάνει να δεχτεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προκαταρκτικής, αν θέλετε, επιτροπής, η οποία θα εξέταζε το πόρισμα της εισαγγελέως. Όμως εδώ πέρα έχουμε κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πιο βαθιά. Όλη η υπόθεση της διαρεύνησης, επειδή ακούω ότι η ελληνική δικαιοσύνη, μάλιστα πάνω σε πιο αποδεικτικό υλικό θα στηριχθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιος έκανε την έρευνα? Η τροχέα της Λάρισσας. Είναι αρμόδια η τροχέα της Λάρισσας, έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία για να μπορέσει να ελέγξει τι ακριβώς συνέβη, για να μπορέσει, ας πούμε, αν θέλετε, να δημιουργήσει το αναγκαίο υλικό για να μπορέσει να προχωρήσει η έρευνα της υπόθεσης. Στοιχείο πρώτο. Στοιχείο δεύτερο. Φρόντιζε κανείς να οριοθετηθεί ο χώρος στον οποίο έγινε το δυστύχημα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε όλο το αποδεικτικό υλικό το οποίο χρειάζεται για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση? Ούτε αυτό έγινε. Ζήτημα τρίτον, απομακρύνθηκαν, λέει, τόνοι με 20 φορτηγά και κάποιοι πήρανε την πρωτοβουλία και μπαζώσανε το έδαφος. Αλλά κανένας δεν θέλει να μας πει ποιος έδωσε την εντολή. Ποιος είπε σε αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί με τα φορτηγά να μεταφέρουν όλους αυτούς τους τόνους του χώματος? Ποιος προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να μην έρθει στο φως η αλήθεια γύρω από τους λόγους που οδηγηθήκαμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα? Και λέω ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες, οι οποίες πιθανότατα να είναι και πολιτικές, να είναι και ποινικές. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση προστάτεψε τον κύριο Καραμαλή και δεν δέχτηκε την πρόταση της αντιπολίτευσης να σταλεί η κατάθεσή του στην εισαγγελία για να ελεγχθεί αν ψευδόρκησε ή όχι. Αυτό δεν το λέω εγώ, είναι μια διαπίστωση. Και λέω ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και από αυτήν την υπόθεση και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει ο κόσμος, είναι μια άλλη προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει για να προστατέψει συγκεκριμένα πρόσωπα για το ποιος ευθύνεται που φτάσαμε σε αυτήν την τραγική απώλεια. Κύριε Σαχινίδη, κυρία Τελεγερίδου, κύριε Κανέλη. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά που άκουσα μισό λεπτό. Έχω υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Καλώς. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Καρανικόλα. Φταίτε κι εσείς που υπερεύετε το χρόνο. Εγώ, φταίει και η κυρία Τελεγερίδου που έκανε προσωπική επίθεση. Λοιπόν. Δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική επίθεση. Ευχαριστώ προσωπικά, πολύ. Δεν έχω τίποτε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις για την παρουσία σας. Αφού ευχαριστήσω και τον κόσμο, θέλω να θυμίσω ότι αυτό το τραπέζι πρέπει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Και καλούμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας συστήσω να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άττικα και στο κεντρικό μας δελτίο με την Αθηνά Σούτζου που ακολουθεί.